Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το θέμα μας σήμερα, όπως βλέπετε και από τον τίτλο του βίντεο, είναι φτήμα κόλλημα, χαμηλή αυτοεξά... αυτοεκτίμηση και συνεξάρτηση. Δηλαδή θα μιλήσουμε ξανά, γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές, για το φαινόμενο του κολλήματος, του να κολλάμε πάνω σε ανθρώπους οι οποίοι μας απορρίπτουν ερωτικά, είτε είχαμε προηγουμένως ερωτική σχέση μαζί τους, είτε δεν είχαμε ποτέ. Και τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση τη δικιά μας, που γι' αυτό τον λόγο προσκολόμαστε σε πρόσωπα που είτε μας έχουν αποδείξει ότι δεν έχουν ερωτικό ενδιαφέρον για μας, είτε από ένα σημείο και μετά σταμάτησαν να θέλουν να έχουν ερωτική σχέση μαζί μας και πώς αυτό συνδέεται με τη συνεξάρτηση. Έχω δύο ιστορίες. Η πρώτη ιστορία αφορά ένα πλατωνικό κόλλημα. Μου γράφει μια φίλη, Θεκλίτσα. Ήθελα καιρό να σου γράψω γιατί σε θεωρώ αδερφική ψυχή με τη δική μου. Είδα το σημερινό βίντεο, δεν μπορούν όλοι να αγαπήσουν και μου δημιουργήθηκε το ερώτημα. Ξεπερνιούνται όλες οι αγάπες? Βιώνω εδώ και 20 χρόνια την εξή συνθήκη. Είμαι πολύ ερωτευμένη με έναν καλλιτέχνη και θεωρώ πως δεν είμαι συναισθηματικά διαθέσιμη να αγαπήσω κανέναν άλλο. Όταν ήμουν 20 χρονών, ο εν λόγω καλλιτέχνης εκφράστηκε άσχημα για την εμφάνισή μου σε μια κουβέντα και το κατάλαβα από πόντα. Δηλαδή δεν ήταν ο σκοπός του να με προσβάλλει, μια και που είναι ευγενέστατος. Συγκεκριμένα είπε, έχει άσχημο πρόσωπο. Και εσύ έκανες και συνδέθηκες μαζί του από τον πόνο που σου προκάλεσε. Σε παραπέμπω στο βίντεο Trauma Bonding, τι σημαίνει τραυματικό δεσμό. Εγώ τα έβαψα μαύρα, ήμουν μικρή, ήταν το είδωλό μου γιατί σπούδαζα την ίδια τέχνη και ήμουν στα πατώματα. Αυτό το αντιλήφθηκε όλο αυτό που πέρναγα και συγκινήθηκε. Από τότε και εδώ και 20 χρόνια, όταν ζωγραφίζει γυναικεία πρόσωπα, τα κάνει να μοιάζουν με το δικό μου. Είναι ζωγράφο. Εγώ δίσταζα τότε να το εκφράσω την αγάπη μου γιατί έλεγα πω δεν το αρέσω. Με λυπάτε, θα, συσχετι... θα σχετιστεί μαζί μου από μεγαλοψυχία και όχι επειδή με αγαπά και τον απέφευγα. Σπάραζε όμω μέσα μου. Αυτό συνέχισε να ζωγραφίζει τη ζωή μου και τα πάθη μου. Αρρωστημένο μου ακούγεται όλο αυτό και από τι δύο πλευρέ. Εάν όντω εσένα ζωγράφιζε και τα πάθη σου, ή αν εσύ έβλεπε ότι στι ζωγραφιέ του έβαζε το δικό σου πρόσωπο. Γιατί πολλέ φορέ όταν έχουμε κόλλημα έχουμε και φαντασιώσει και βλέπουμε πράγματα που δεν υπάρχουν. ή τα βλέπουμε διαφορετικά από ότι είναι στην πραγματικότητα. Μετά από τρία χρόνια άφησε μια κοπέλα έγκυο και παντρεύτηκε βιαστικά. Αισθάνθηκα πω έχασα όλο τον κόσμο. Εγώ έκανα πολλέ άτυχε σχέσει χωρί ποτέ να το βγάλω από το μυαλό μου. Ε, άμα δεν έχει βγάλει αυτό το κόλλημα το πλατωνικό από το μυαλό σου, πώ να στεριώσει καμιά σχέση, πώ να κάνει καλή επιλογή ή και να κάνει ακόμη καλή επιλογή κατά λάθο ή τυχαία, πώ να μπορεί εσύ να ανταποκριθεί αφού είσαι αλλού. Είσαι κολλημένη αλλού. Το να... Με λίγα λόγια είμαι η μουσα του. Τον αγαπάω πλατωνικά από μακριά και δεν τον πλησιάζω γιατί είναι παντρεμένο. Αυτό, όποτε με βλέπει και του κάνω παρατηρήσει για τη δουλειά του, αναφέροντα ομοιότητε που βλέπω με εμένα, με βγάζει τρελή. Α, σε βγάζει τρελή. Και αναφέρει ομοιότητε που βλέπει με σένα. Μπορεί όντω να μην υπάρχουν ομοιότητε με σένα, αλλά και το να υπάρχουν και να σε βγάζει τρελή είναι το λεγόμενο gas lighting, το οποίο πάλι δεν είναι καλό σημάδι. Δεν το παραδέχεται, νομίζω, γιατί απλά θέλει να συνεχίσει να το κάνει αυτό, να με ανακατεύει στην έμπνευσή του. Υποφέρω γιατί λατρεύω την τέχνη του. Με συγκινεί αισθητική του και ό,τι έχει να κάνει για μένα και ό,τι έχει κάνει για μένα. Δεν είμαι διαθέσιμη να αγαπήσω κανέναν άλλον επειδή είσαι αιμονικά κολλημένη σε αυτόν τον τύπο. Και ρωτάω: Ξεπερνιούνται όλε οι αγάπε, ή μερικέ πάνε στον παράδεισο. Θα απαντήσω: Μερικέ αγάπε τέτοιε, αιμονικά κολλήματα σε ανθρώπου που δεν είναι μαζί μα και δεν θα είναι μαζί μα. Μα πάνε κατευθείαν στην κόλαση. Ποιον παράδεισο! Στην κόλαση μα πάνε. Έχω δει όλα σου τα βίντεο. Ακαλά. Ξέρω τι θα πει. Να τον ξεμπροστιάσει, να κάνει δουλειά με τον εαυτό σου, να κόψει κάθε σχέση, να μείνει μόνη και να δουλέψει στα τραύματά σου και άλλα. Τα έχω κάνει όλα. Απλώ το λατρεύω. Κάμιά άλλη ιδέα έχει. Καμιά άλλη ιδέα, ιδέα μήπω έχει. Δεν τα έχει κάνει όλα, γιατί αν τα έχει κάνει όλα, δεν θα στείλε τώρα το βίντεο. σω έχει αποπειραθεί να τα κάνει όλα. Έχει προσπαθήσει να τα κάνει όλα, αλλά να τα έκανε όλα, αποκλείεται. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχει και εσύ την αγάπη μου και μια μεγάλη αγκαλιά. Λοιπόν, σε, σε, μαλώνω και σου δίνω tough love, σου δίνω σκληρή αγάπη για να σε βοηθήσω. Όχι για το κακό σου. Άρα ξέρει και τι θα πω. Να τον ξεμπροστιάσει, όχι να μην τον ξεμπροστιάσει να μην το ξεμπροστιάσει, γιατί δεν κάνει αυτό κάτι. Ή και αν κάνει, εσύ θα μπορούσε να μην ασχολείσαι. Δεν θα σου πω να το ξεμπροστιάσει. Εσένα θα ξεμπροστιάσω. Να ξυπνήσει, να συνέλθει, γιατί αυτό καταστρέφεσαι. Εσένα θα ξεμπροστιάσω, όχι αυτό. Να κάνει δουλειά με τον εαυτό σου. Ναι, βεβαίω πρέπει να κάνει δουλειά με τον εαυτό σου. Και ξαναλέω, αμφισβητώ ότι τα έχει κάνει όλα και απλώ το λατρεύει. σω έχει προσπαθήσει να τα κάνει αυτά, να κάνεις δουλειά με τον σου, ίσως νομίζεις ότι έχεις κάνει δουλειά με τον εαυτό σου, ίσως νομίζει ότι έχει κάνει δουλειά με τον εαυτό σου, ίσως δεν έχει κάνει αρκετή δουλειά με τον εαυτό σου ακόμα. Να κόψει κάθε σχέση. Το να κόψει κάθε σχέση, θα σου το πω. Ναι, γιατί είναι μαζοχιστικό να έχει σχέσει με έναν άνθρωπο, ο οποίο σου είχε πει πριν 20 χρόνια ότι δεν έχει ωραίο πρόσωπο ή, ή θεώρησε ότι σου είχε πει ή το, ή το είπε δεν κατάλαβα ακριβώ πώ έγινε. Με έναν άνθρωπο που τέλο πάντων έχει παντρευτεί μια άλλη γυναίκα και δεν έχει κανένα σκουπό να κάνει καμιά ερωτική σχέση μαζί σου. Να μείνει μόνη και να δουλέψει στα τραύματά σου. Να μείνει μόνη και να δουλέψει στα τραύματά σου στην ψυχοθεραπεία. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία γιατί έχει μονικό κόλλημα. Το οποίο αυτό μονικό κόλλημα σε αποτρέπει από το να ζήσει τη ζωή σου. Και είναι ένα εμονικό κόλλημα το οποίο σου θολώνει την σκέψη, σου θολώνει την κρίση και δεν σε αφήνει να έχεις μια πραγματική ευκαιρία να χαρίσεις τη ζωή σου είτε μόνη σου είτε μέσα σε μια σχέση. Μοιάζει με ένα εφηβικό κόλλημα, από αυτό το κόλλημα που έχουν τα κοριτσάκια στο σχολείο που μπορεί να ερωτευτούν ένα καθηγητή του, μια καθηγητριά του, ή μπορεί να συμμαθητή του και να μην πούν ποτέ τίποτα και να μένουν από μακριά και να σκέφτονται συνέχεια εκείνο το πρόσωπο και να βγάζουν συμπεράσματα άκυρα ότι άμε κοίταξε ενώ δεν τι έχει κοιτάξει, άμε θέλει και αυτό ενώ αυτό δεν έχει ιδέα ότι υπάρχουν, να μην πηγαίνουν ποτέ να μιλήσουν για αυτό που νιώθουν και να ζουν μέσα στην φαντασίωση και μέσα στο μυρικασμό. Να αναπαράγουν συνέχεια μέσα στο μυαλό του οποιαδήποτε κουβέντα του έχει πει, οτιδήποτε έχει κάνει, να το εξετάζουν και να το, και να το ξαναεξετάζουν, να τα λένε σε φίλε του, να τι πρίζουν. Γενικά είναι μια κατάσταση η οποία είναι μονική, δεν είναι υγιή. Σίγουρα αυτό αποδεικνύει ότι έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, ότι δεν εκτιμά πολύ τον εαυτό σου, αγάπη μου, γιατί δεν εκτιμούσε πολύ τον εαυτό σου. Αν έλεγε κάποιο ότι δεν έχει όμορφο πρόσωπο, θα τον έβγαζε από τη ζωή σου δεν θα συνέχιζες να τον λατρεύεις και να ζεις όλη αυτή την συνθήκη που ζεις τόσα χρόνια. Είσαι κρίμα. Τι σχέση έχει αυτό με τη συνεξάρτηση έχει άμεση σχέση με τη συνεξάρτηση. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι συνεξαρτούνται μπορεί να συνεξαρτηθούν και σε μια φαντασιακή σχέση. Και ένα στοιχείο της συνεξάρτησης, όσοι ακούτε για πρώτη φορά τον όρο συνεξάρτηση, έχουμε ένα ολόκληρο playlist στο κανάλι μας με τον τίτλο συνεξάρτηση. Μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό το playlist και να δείτε τα βίντεο που επεξηγούν ξανά και ξανά την συνεξάρτηση. Ένα στοιχείο της συνεξάρτηση είναι ότι ο άνθρωπος νιώθει ότι είναι πολύ μικρός ο ίδιος, πολύ ανάξιος και ότι α, α, αποκτά χάνει τη δική του ταυτότητα και αποκτά ταυτότητα μέσα από την αναφορά στο πρόσωπο με το οποίο είναι συνεξαρτημένος. Άρα εσύ βρίσκεις τον εαυτό σου, βρίσκεις την ταυτότητα σου, βλέποντας το πρόσωπο σου στις ζωγραφιές που ζωγραφίζει αυτός ο ζωγράφος και έχοντας όλη αυτή την ενασχόληση με αυτόν τον άνθρωπο και με τη δουλειά του, είσαι η ίδια ζωγράφος από ό,τι κατάλαβα, δεν μας λες κάτι για τη δική σου δουλειά, δεν μας λες κάτι για τη δική σου τέχνη, Ίσως δεν ασχολείσαι με τη δική σου δουλειά, ίσως δεν ασχολείσαι με τη δική σου τέχνη, αλλά έχεις αιμονή με τον άνθρωπο αυτό και τη δουλειά του άνθρωπου αυτού. Άρα εκεί είναι το στοιχείο της συνεξάρτηση. ότι έχεις χάσει τον εαυτό σου μέσα σε αυτή την αιμονική φαντασιωτική σχέση που έχεις με τον άνθρωπο αυτό και την έχεις μόνο εσύ μαζί του. Ε, και αυτός, καλή ιδέα θα ήταν να μην διασκεδάζει τα πάθη σου, να μην κάνει entertain τα passion σου, δηλαδή την αιμονή σου. Αν ήμουνα στη θέση του θα έκοβα κάθε σχέση μαζί σου για να καταλάβεις, να πάρεις το μήνυμα ότι δεν υπάρχει κάτι. Ε, δεν ξέρω τι κάνει αυτός από την πλευρά του και δεν με ενδιαφέρει και δεν με αφορά γιατί δεν είναι αυτός που έχει στείλει mail, είσαι εσύ που έχει στείλει mail και εσύ χρειάζεται να πάρεις τη δική σου ζωή στα χέρια σου και να κάνεις όντω αυτά που λέω στα βίντεο, όχι να νομίζεις πως τα κάνεις. Και γιατί τα έχεις δει, πώς γίνεται να έχεις δει όλα τα βίντεο και να μην έχεις πάρει χαμπάρι ότι τη δικιά μας τη ζωή την ορίζουμε εμείς και άμα αντιλαμβανόμαστε ότι ορίζει κάποιος άλλος τη ζωή μας, όποιος κι αν είναι αυτός ο κάποιος άλλος, αν είναι κάποιος που είχαμε σχέση μαζί του ή που δεν είχαμε σχέση μαζί του, που θα θέλαμε να είχαμε σχέση μαζί του, που θέλει να έχει σχέση μαζί μας, που δεν θέλει να έχει σχέση μαζί μας, όποιος κι αν είναι αυτό ο άλλος, στο χέρι μα είναι να αναχτίσουμε τη δύναμή μας, να ελέγχουμε εμεί ήδη τη ζωή μα και να μην την ελέγχει κανένα άλλο άνθρωπο ή να μην την ελέγχει η φαντασίωση κανένα άλλου ανθρώπου. Στην ουσία, τι κάνει, δεν αφήνει τον εαυτό σου να ζήσει. Δεν αφήνει τον εαυτό σου να δημιουργήσει ουσιαστικά. Μένει κολλημένη πάνω σε μια αρρωστημένη αντίληψη που έχει για το τι θα μπορούσε να υπήρχε με αυτόν τον άνθρωπο ενδεχομένω ή τι θα ήθελες να υπάρχει με αυτόν τον άνθρωπο ενδεχομένω. Φτιάχνει μόνη σου μέσα στο μυαλό σου σχέση μαζί του, τα έχει φτιάξει μαζί του ή θέλει να τα φτιάξει μαζί του, έχει βρει και λόγο ότι παντρεύτηκε σπευσμένα γιατί άφησε μια κοπέλα έγκυο. Θα μπορούσε και να μην ισχύει αυτό. Θα μπορούσε να ερωτεύτηκε τρελά με εκείνη τη γυναίκα και μέσα στον ενθουσιασμό του έρωτα να αποφάσισαν να κάνουν και παιδί και να αποφάσισαν να παντρευτούν και νωρί. Σημασία έχει ότι είναι παντρεμένο, δεν είναι μαζί σου αυτό ο άντρα και αν συνεχίσει αυτή τη σχέση. Σε, καμία, σε κανένα παράδεισο δεν θα πάει αυτή η σχέση θα σε πάει σε κόλαση, σε κόλαση ψυχική συναισθηματική, αν ήδη δεν σε έχει πάρει. Δηλαδή, σκέψου σοβαρά, σκέψου σοβαρά ότι στερείς από τον εαυτό σου το δικαίωμα, την ευκαιρία, τη δυνατότητα να είσαι πραγματικά ευτυχής, να είσαι καλά μόνη σου ή να είσαι καλά μέσα σε μία σχέση. Αυτό ήταν το πρώτο κόλλημα το πλατωνικό. Πάμε τώρα στο δεύτερο, το οποίο δεν είναι πλατωνικό, επειδή ακριβώς έχει προηγηθεί ερωτική σχέση. Άρα είναι κόλλημα σε έναν πρώην αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μου γράφει μία φίλη. Ένα λεπτό να το βρω. Μου γράφει μία φίλη. Χαίρετε, συγχαρητήρια για τη δουλειά σα. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία σα ανακάλυψα. Άρα, εσύ δεν έχει προλάβει να δει όλα τα βίντεο. Δεν ξέρω αν έχετε ήδη κάνει βίντεο για προσκόλληση με αδιάγνωστο. Έχουμε κάνει πολλά βίντεο για προσκόλληση με αδιάγνωστο. Σήμερα, κάνουμε ένα βίντεο για το τι γίνεται όταν εμεί δεν έχουμε διαγνώσει τη χαμηλή μα αυτοεκτήμηση και την τάση μα για συνεξάρτηση και μένουμε προσκολλημένοι σε αδιάγνωστε καταστάσει και αδιάγνωστο ανθρώπου. Νομίζω είμαι σε αυτή την κατηγορία, λέει η κολλημένη με έναν τέτοιον τύπο. Εμφανίστηκε στη ζωή μου τρελά εγώ μου σε σχέση τότε, συγκατοικούσα και χώρισα γιατί τον ερωτεύτηκα. Τα διέλυσα όλα και δεν το μετανιώνω. Όμω μετά αυτό απομακρύνθηκε. Πώ απομακρύνθηκε αυτό. Είχαν σχέση που αυτός επέμενε να κάνουν τότε για τρεις μήνες τονίζω το επέμενε γιατί εγώ είχα βγει μόλι από τη μεγάλη σχέση και επειδή είναι εδώ που ζούμε μικρή κοινωνία, δεν ήθελα να βγω κατευθείαν μαζί του και αυτό θύμωνε. Κόλλησα πολύ μαζί του, τον ερωτεύτηκα και αυτό στην αρχή. Μετά δεν ξέρω τι έγινε. Τι μπορεί να έγινε. Τώρα να δούμε τι μπορεί να έγινε. Αυτός απομακρύνθηκε. Εγώ για δύο χρόνια σχεδόν είμαι κολλημένη μαζί του. Δηλαδή έχει δύο χρόνια που χώρισε στη σχέση σου τη μακροχρόνια, ήσουν μαζί του για τρει μήνε και μετά αυτό απομακρύνθηκε. Και για δύο χρόνια εξακολουθεί να είσαι κολλημένη μαζί του. Κάθε φορά που μιλάμε και μπορεί κάτι να πω, με τιμωρεί με τη σιωπή του, εξαφανίζεται. Θέλω να νιώσω αυτό το κλικ και να το ξεγράψω. Αυτό επέμενε στην αρχή δηλώνοντα φούλε ερωτευμένο, όταν έδειξε εγώ συνέστημα, απομακρύνθηκε. Ήταν φούλε με μια κοπέλα που είχε ήδη σχέση. Άρα μπορούσε να αφήσει τον εαυτό του να νιώθει Όταν εσύ χώρισε από τη σχέση σου και σου μαζί του, δεν μπορούσε να νιώθει ερωτευμένο. Εν τω μεταξύ, κάποιο φίλο του μου έστειλε μηνύματα, όχι ερωτικά. Του το είπα, έκοψε επαφέ και με το φίλο του και μου είπε ότι αυτό είναι ο λόγο που δεν θέλει να με δει ούτε μια φορά από κοντά. Τώρα είμαστε στη φάση να βρεθούμε μια φορά από κοντά, απλώς και μόνο λέει να καταλάβω ότι τέλο. Α, και επίση δεν το χαλάει λέει να κάνει κάτι σεξουαλικό μόνο μαζί μου γιατί το αρέσω πολύ, όμω δεν με εμπιστεύεται λέει για να κάνει σχέση. Και εγώ εδώ να τα δέχομαι και να πηγαίνω αναλόγω με την όρεξη του. Δεν με αναγνωρίζω. Εν τω μεταξύ, στο τελευταίο τηλεφώνημα μου είπε και καλά στην πλάκα, ενώ ξέρει πόσο το θέλω, Καμιά φίλη σου δεν με γνώρισε. Και με ρώτησε για μια συγκεκριμένη που τη έκανε έτοιμα φιλία, ενώ μα είδε ότι είμαστε μαζί για καφέ εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Ωραιότατα. Απομακρύθηκε λέει αυτό, μετά, που έγινε, μετά έγινε και αυτό με το φίλο του και δεν ήθελε να με βλέπει. Τώρα κάπω έχει μαλακώσει στο να με δει μια φορά από κοντά, αλλά είναι μια έτσι, μια αλλιώ και μου λέει ότι δεν με εμπιστεύεται. Γενικά έχει περάσει πολλά είναι χωρισμένο και τον απάντησε η γυναίκα του και είναι πολύ απολύτω σαν χαρακτήρα. Δεν έχω δει πιο δύσκολο άνθρωπο. Τη γράφω κι εγώ, προβληματικό κάργα δηλαδή. Σε νορμάλ θα έπεφτα, λέει φίλη. Κανονικά δεν πρέπει να το συναντήσω, ε. Μα να μου λέει δεν μου γνώρισε και καμιά φίλη σου, σαν δεν τρέπετε. Ακριβώ τη λέω. Μου λέει εγώ φταίω, όχι αυτό τέλο πάντων. Λοιπόν, η δεύτερη κοπέλα είναι πιο συνειδητοποιημένη. Συνειδητοποιεί ότι αυτή φταίει. Μπράβο. Μπράβο, είσαι σε πολύ καλό δρόμο. Όταν συνειδητοποιούμε τα φτεξίματα μα, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο γιατί τότε μπορούμε να βάλουμε μπροστά να τα ξεπεράσουμε τα φτεξίματα μα. Αυτό ο τύπο, ο αδιάγνωστο που λε, ο προβληματικό κάργα που είπα εγώ. Τώρα με χαλάει και λίγο, που πρέπει να αναλύουμε τον κάθε προβληματικό που πάτε και γνωρίζετε. Τέλο πάντων, αυτό λε ότι είναι απόλυτο χαρακτήρα, ότι τον απάτησε η γυναίκα του και ότι δεν σε εμπιστεύεται, και ότι μετά που ήσασταν μαζί δύο μήνε, ξενέρωσε, και μετά που ξενέρωσε, σου έστειλε ένα φίλο του μήνυμα, και αυτό σου είπε ότι δεν σε εμπιστεύεται πλέον, παρόλο που του είπε: ο τάδε φίλο σου μου στείλε μήνυμα, και εγώ τον απέκλεισα. Και αυτό σταμάτησε να του μιλάει, βρήκε και αφορμή να σου πει ότι δεν σε εμπιστεύεται. Και έρχεται τώρα κερασάκι στην τούρτα, δύο χρόνια μετά που έχετε χωρίσει και εσύ έχει άρρωστο κόλλημα μαζί του, επειδή έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και επειδή είναι μαζί του. Έχει άρρωστο κόλλημα μαζί του. Έρχεται να σου λέει: Καμιά φίλη σου δεν μου γνώρισε. Και πάει και στέλνει και έτοιμα φιλία σε μια φίλη σου που πίνεται καφέ. Ούτε ένα σχόλιο, ρε παιδιά. Θα σχολιάσουν οι άλλοι από κάτω στα σχόλια τη γνώμη του για αυτόν τον ωραιότατο άνθρωπο. Εντό εισαγωγικών, ωραιότατο και με πολλή ηρωνία. Ο άνθρωπο δεν πάει καλά, κόρη μου. Δεν πάει καλά ο άνθρωπο. Έχει ζητήματα. Έχει θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με ναρκισισμό. Ξεκάθαρα. Με εκδικητικότητα. Ε, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του. Ναρκισισμό. Ε, δεν έχει φιλότιμο, δεν τρέπεται τα μούτρα του, γιατί άμα δεν τη θες μια γυναίκα και της λες δεν θέλω να έχουμε σχέση μαζί, δεν συνεχίζεις να μιλάς μαζί της για δύο χρόνια και της κάνεις προτάσεις απλώς να βρεθείτε να το κάνετε, αλλά να μην δεθείτε γιατί δεν την εμπιστεύεσαι, επειδή σε κεράτο η γυναίκα σου και εσύ δεν πήγε να θεραπευτεί μετά που σε κεράτωσε, και Αν όντω σε κεράτο η γυναίκα σου. Γιατί μπορεί και να μην τον κεράτο η γυναίκα του, Μπορεί να θεωρεί τον κεράτο η γυναίκα του, Αλλά α το πάρουμε ότι είναι έτσι όπω το λέω, ότι τον κεράτο η γυναίκα του. Σε κεράτο η γυναίκα σου. Σου έμεινε πρόβλημα που σε κεράτο η γυναίκα σου. Πήγαινε σε ένα ψυχολόγο να κάνει ψυχοθεραπεία να το ξεπεράσει το τραύμα του κεράτου και μην το μεταδίδει στου επόμενου και στι επόμενε. Ανάλαβε την ευθύνη του εαυτού σου. Όσοι είναι εξαρτώμενο όμω. Ο άνθρωπο με χαμηλή αυτοεκτίμηση δεν θα σκεφτεί, Α, αυτό είναι προβληματικό και έχει κόλλημα στον εγκέφαλο ότι θα τον κερατώσει οποιαδήποτε και δεν έχει ξεπεράσει τον κεράτο σε γυναίκα του και γι' αυτό ας μην μπλέξω. Όχι! Ο άνθρωπο με χαμηλή αυτοεκτίμηση θα πάει και θα μπλέξει και θα προσκοληθεί και θα κάνει το πρόβλημα του προβληματικού δικό του. Και όταν τον παρατήσει ο άλλο γιατί έχει ξενερώσει, αντί να πει βρέ, που, με, που με, με κούρδισε, ήρθε και καλά με ρωτεύτηκε, χάλασε εγώ τη σχέση μου. Η φίλη λέει: Καλά έκανα και τη χάλασα. Προφανώ έχει προβλήματα στη σχέση τη. χάλασα εγώ τη σχέση μου για να κάνω κάτι μαζί του. Και μετά αυτό με πίεζε να κάνουμε σχέση με τη Μουχαμέτη. Και όταν έκανα, άμα του πέρασε, άμα γλέντισε τη σχέση. Άμα του πέρασε, μετά θυμήθηκε ότι ξενέρωσε και βρήκε και αφορμή ότι επειδή σου στείλω ο φίλο μου, που εγώ σταμάτησα τώρα να του μιλάω. Ε, δεν μπορώ να έχω σχέση μαζί σου, αλλά σε να κάνω. Ε, ρε παιδιά. Εντάξει. Έλλειψη σεβασμού απόλυτη από τον συγκεκριμένο άνθρωπο προς εσένα και προς τη γυναικεία σου ιδιότητα. Έλλειψη σεβασμού. Και προφανώ ίσω προβάλλει τα αρνητικά συναισθήματα που έχει για την πρώη γυναίκα του πάνω σου. Αλλά είπαμε, δεν μα ενδιαφέρει να ψυχαναλύουμε εμεί τον κάθε ε, τύπο που γνωρίζετε. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εσύ, αγάπη μου, έχει χαμηλή αυτοκτίμηση για να ανέχεσαι τέτοιου είδου συμπεριφορέ και προφανώ έχει στάσει για συνεξάρτηση επειδή έχασε τη δική σου ταυτότητα, έχασε το ποια είσαι εσύ και σκέφτεσαι με βάση τον τρόπο σκέψη του κάθε προβληματικού που όλε οι γυναίκε δεν είναι να τι εμπιστεύεσαι επειδή η γυναίκα σου σε κεράτουσε. Επειδή η γυναίκα του τον κέρατο ή δεν είναι οι γυναίκε για να τι εμπιστεύετε και οι γυναίκε είναι για να τι εκδικείτε επειδή η γυναίκα του τον κέρατο. Και δεν ξέρω τι άλλο σκεπτικό. Και πόσο μειωτικό πόσο, πόσο είναι να σου λέει Δεν μου γνώρισε καμία φίλη σου. Σου λέει άνδρα που ξέρει πω το θέλει, Δεν μου γνώρισε καμία φίλη σου. Άι το καλό. Όταν έχει υγιή αυτοεκτίμηση και όταν δεν είσαι συνεξαρτημένο πρόσωπο. Σου λέει ένα άνθρωπο που ξέρει πω το θέλει, ότι δεν μπορεί να σε εμπιστευτεί για σχέση, αλλά για σεξάκι δεν έχει πρόβλημα και εσύ και με ρωτά, θα το συναντήσει. Άι στο καλό. Στο καλό για να μην πω άλλες λέξεις. Σοβαρά όμως. Πιάσε τον πολύτιμο εαυτό σου και πάρε τον κατευθείαν στη ψυχοθεραπεία και πες εκεί στο ψυχολόγο, στη ψυχολόγο, στο ψυχοθεραπευτή, στη ψυχοθεραπεύτρια που θα πας, θέλω να δουλέψω το θέμα της χαμηλής αυτοεκτίμησης και της συνεξάρτησης. Γιατί έχω προσκοληθεί πάνω σε έναν προβληματικό τύπο, ο οποίο μου έχει φερθεί πολύ άσχημα και εγώ αντί να τον μισήσω τον αγάπησα. Και εγώ αντί να ξεκολλήσω κόλλησα. Γιατί η υγιή αντίδραση ενό ανθρώπου που δεν έχει στοιχεία συνεξάρτηση και δεν έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι να θυμώσει με έναν άνθρωπο που συμπεριφέρεται με αυτού του τρόπου, να θυμώσει με έναν άνθρωπο που του λέει είσαι άσχημο, να θυμώσει με έναν άνθρωπο ο οποίο είναι προσκολλημένο στο παρελθόν και προβάλλει το παρελθόν στο παρόν, να θυμώσει με έναν άνθρωπο που του στείλει παγίδε, γιατί μπορεί και ο φίλο του που σου στείλε μηνύματα και που καλά τον μπλόκαρε να τον έβαλε επίτηδε να σου στείλει μηνύματα και να δει πώ αντιδράσει, να σε δοκίμασε κιόλα. Μπορεί, δεν ξέρω. Και μετά να το βρει και σαν αφορμή για να σε χωρίσει ή σε μια, για μια, μια αφορμή για να μην τα ξαναβρείτε και να σε υποβιβάσει στην κατηγορία σε ενώ πριν σε είχε στην κατηγορία γυναίκα, την οποία τη θέλω πάρα πολύ και θέλω να κάνω σχέση μαζί της και θέλω να κυκλοφορούμε και να μα βλέπει όλο ο κόσμο. Στο μυαλό του εκείνου να σε υποβιβάσει. Δεν εννοώ με αυτό ότι αν μια γυναίκα επιλέξει για του δικού τη λόγου και ενσυνείδητα να κάνει μόνο σεξ με έναν άνθρωπο, ότι είναι υποβιβαστικό αυτό το πράγμα. Μιλάω όμω για μια συνθήκη στην οποία ο άλλο σου λέει Σε θέλω, σε αγαπάω, σε λατρεύω και φτιάχνετε σχέση, συγκατοικείτε, δεν ξέρω εγώ τι κάνετε, είστε ένα ζευγάρι που είστε μαζί κανονικά με αγάπε και έρωτε, μετά ξενερώνει και μετά σου λέει να, επειδή μου αρέσει πολύ να κάνουμε σεξ, αλλά όχι σχέση. Εκεί σε υποβιβάζει, σε αυτή την περίπτωση. Και να μην παρεξηγηθούν τα λόγια μου, γιατί άνθρωποι μπορεί να επιλέγουν όλων των φίλων και όλων των προσανατολισμών σε μια συγκεκριμένη φάση στη ζωή του να επιλέξουν να έχουν μόνο σεξ. Είναι μια επιλογή η οποία δεν είναι υποβιβαστική από τη στιγμή που γίνεται συνείδητα και γίνεται επειδή το θέλει το πρόσωπο που το κάνει και δεν το κάνει για να ευχαριστήσει τον άλλον ή δεν το κάνει επειδή το θέλει ο άλλο. Όταν κάνουμε πράγματα επειδή τα θέλει ο άλλος, αυτό είναι ένδειξη συνεξάρτησης. Όταν δεν θυμώνουμε, όταν μας υποτιμούν και μας μειώνουν, αυτή είναι η ένδειξη χαμηλής αυτοεκτίμησης και ίσως και συνεξάρτησης. Δεν είναι υγιείς τρόπη δεσίματος αυτή. Και επειδή έχω δεχθεί μία ερώτηση σήμερα σε ένα από τα σχόλια για το πώς μπορούμε να μεγαλώσουμε παιδιά τα οποία να μην καταλήξουν συνεξαρτώμενα και να μην καταλήξουν συνεξαρτημένα, θέλω να μοιραστώ μαζί σα ότι μια πρόγευση ενό βίντεο που ίσω να είναι καλή ιδέα να το κάνουμε μαζί με την Αριστονίκη μα, αυτό το βίντεο που είναι και ειδική παιδοψυχολόγο. Ένα, μια πρόγευση αυτού είναι ότι αν εμεί ω γονεί μεγαλώνοντα τα παιδιά μα, δίνουμε έμφαση στο σεβασμό τη προσωπικότητα του παιδιού, του παιδιού μα, στο σεβασμό τη ανθρώπινη υπόσταση του παιδιού μα, δεν είμαστε χειριστικοί με τα παιδιά μα, δεν εκμεταλλευόμαστε συναισθηματικά τα παιδιά μα. Είμαστε άνθρωποι που βάζουμε ξεκάθαρα όρια στα παιδιά μας ανάλογα με την ηλικία του κάθε παιδιού. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο για την οριοθέτηση, για τα όρια ή όσοι το έχετε ακούσει στη συμμετοχή, υπήρχαν πολλές πληροφορίες σε σχέση με την κάθε ηλικία α, του παιδιού και τι είδου όρια μπαίνουν σε την, στην κάθε ηλικία του βιβλίου. Έχει τίτλο «Όρια ζωής». Το είχαμε διαβάσει στη συμμετοχή και υπάρχει για όσου είναι στη συμμετοχή. Λοιπόν, βάζουμε υγιή όρια στα παιδιά μας, και εμείς οι ίδιοι έχουμε έγνοια ώστε τα παιδιά μας να μην μεγαλώσουν να είναι θύματα. Αλλά τι γίνεται, επειδή πάρα πολλοί γονείς είναι κακοποιητικοί, πάρα πολλοί γονείς είναι ενάρκηση, πάρα πολλοί γονείς είναι μη γονεϊκοί, μη μητρικοί και μη πατρικοί, μεγαλώνουν τα παιδιά τους έτσι ώστε τα παιδιά τους να είναι δουλάκια τους και τα παιδιά τους να τους υπακούν τυφλά και τα παιδιά τους να τους ικανοποιούν όλες τους τις επιθυμίες. Άρα μεγαλώνει ένα παιδί για να σου κάνει τι δουλειέ σου, και αν μεγαλώνει ένα παιδί για να αναλαμβάνει τι δικέ σου ευθύνε, και αγωνιοποιεί ένα παιδί, τότε το προγραμματίζει, σαν να του προγραμματίζει τον εγκέφαλο, για να είναι συνεξαρτώμενο πρόσωπο όταν μεγαλώσει. Γι' αυτό λέμε συχνά Μα μαρτίε γονέων, παιδεύου ή τέκνα. Άρα, στο σημερινό ερώτημα, πώ θα φροντίσω ώστε τα, τα, παιδιά που μεγαλώνουν να μην γίνουν συνεξαρτώμενα. Να έχω έγνοια ώστε να μην τα μεγαλώσουν να είναι υποδουλωμένα σε μένα, υποδουλωμένα στον άλλο γονιό, η υποδουλωμένα σε οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο. Αν παρατηρώ συμπεριφορά, η τοπάθεια στο παιδί μου και τάση συμμόρφωση που δεν είναι φυσιολογική με την ηλικία του και δεν είναι η αναμενόμενη τάση συμμόρφωση, δηλαδή να λέει ναι σε ό,τι του λένε και να υιοθετεί τι τάσει των άλλων χωρί να έχει τη δική του άποψη, αναλόγω με την ηλικία φυσικά, τότε παίρνω το παιδί μου σε έναν παιδοψυχολόγο και πάω και εγώ στον παιδοψυχολόγο για να πάρουμε εξατομικευμένη βοήθεια ώστε να βοηθήσουμε ένα παιδί από πολύ νωρί τον καιρό που δημιουργείται η προσωπικότητα, τον καιρό που χτίζεται η προσωπικότητα του, ώστε να ενδυναμώσουμε την αυτοεκτίμηση του, να ενδυναμώσουμε την υγιή αγάπη για τον εαυτό του και να το βοηθήσουμε ώστε να μην καταλήξει ένα συνεξαρτώμενο πρόσωπο, ένα πρόσωπο που χάνει τη δική του ταυτότητα και αποκτά ουσία η ζωή του μόνο από την ύπαρξη του άλλου προσώπου με το οποίο, προς το οποίο προσκολάται. Και ένα συνεξαρτώμενο, όταν δεν κάνει σχέση με ένα πρόσωπο ή όταν τελειώσει η σχέση από εκείνον το πρόσωπο, συνεχίζει σε ένα πολύ μακροσκελέ κόλλημα. Συνεξάρτηση προκαλεί κόλλημα. Είτε κόλλημα πάνω σε κάποιον με τον οποίο είμαστε ήδη μαζί και προσκολόμαστε άρρωστα σε αυτόν τον άνθρωπο, κάνοντα του όλα τα χατήρια και βλέποντα ότι ό,τι κάνει είναι σωστό και τίποτα δεν είναι λάθο κλπ. Και, 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 και χάνουμε την ταυτότητά μα μέσα στη σχέση ή κόλλημα σε, κάποιον, σε κάποια με την οποία είμαστε στο παρελθόν μαζί και πλέον δεν είμαστε και δεν βλέπουμε το δικό μας αυτό μόνο του ξεχωριστό για να τον φέρουμε στα ίσα του αλλά το βλέπουμε πάντα σε συνάρτηση με το πρόσωπο με το οποίο είμαστε συνεξαρτημένοι και κολλημένοι ή κόλλημα σε μια φαντασιακή σχέση με κάποιον που θα θέλαμε να είχαμε σχέση ένα πλατωνικό κόλλημα που να μας βασανίζει και να μας ταλαιπωρεί. Στέλνω την αγάπη μου και αγωνιστικούς χαιρετισμού σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι εντοπίζουν στον ειδικό του σε αυτό χαμηλή αυτοεκτίμηση και τάση συνεξάρτηση. Και συστήνω όλοι μα να πάρουμε τον πολύτιμο εαυτό μα στη ψυχοθεραπεία για να μπορέσουμε να δουλέψουμε αυτά τα ζητήματα. Όλοι μα δηλαδή, όσοι έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση και όσοι βλέπουμε στον εαυτό μα στοιχεία συνεξάρτηση. Την αγάπη μου.